Τους τρεις μεγίστους φως θύρας, τις τρεις ηλίου. Φίλοι ακροατές της εκπομπής, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα θα σας κάνω συντροφιά με ένα επίκαιρο θέμα που έχει τίτλο «Τρεις ιεράρχες, οι μεγάλοι οικουμενικοί δάσκαλοι». Την 30η Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη των τριών μεγάλων πατέρων και οικουμενικών δασκάλων, δηλαδή του Βασιλείου του Μεγάλου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατά μια αξιόπιστη μαρτυρία, η εορτή αυτή εισήχθη κατά τα μέσα του 11ου αιώνα από τον Ιωάννη τον Μαυρόποδα, Μητροπολίτη Ευχαϊτών, επί Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μονομάχου, 1042 μέχρι 1055. Αυτός απέβλεπεν εις το να προτυπώσει τους τρεις τούτους μεγάλους πατέρες και οικουμενικούς δασκάλους ως τους κατεξοχήν υπερμάχους του Τριαδικού Δόγματος. Και έτσι όπως σημειώνει ο Μητροπολίτης της Μαυρόπους στο γνωστό επίγραμμά του, εις τους τρεις άμα τριάς μεν έβρεν εις αρίθμους συμμάχους υπερμάχους σέστησε πίστης ενθάδε. Η εορτή των τριών ιεραρχών κατάγραφων με νόμων από του ακαδημαϊκού έτους 1843-1844 καθιερώθηκε και επισήμως υπό τη συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών ως εορτή και των ελληνικών γραμμάτων ως εορτή της παιδείας. Αλλά ας δούμε ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες. Είναι βέβαιο ότι και οι τρεις τους γεννήθηκαν και έζησαν σε μια ταραγμένη εποχή. Ο Βασίλειος γεννήθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το 329, ο Γρηγόριος στη Ναζιανζό το 331 και ο Ιωάννης στην Αντιόχεια το 344. Και οι τρεις τους είχαν τη μεγάλη τύχη να γεννηθούν από μητέρες άξιες που ενσάρκωναν το ιδανικό της τέλειας μάνας, της χριστιανής και της ελληνίδας. Ήταν οι μητέρες που θαυμάστηκαν και υμνήθηκαν από τον ειδωλολάτρη σοφό δάσκαλο της εποχής τους Λιβάνιο. Χάρη στη φροντίδα των αξίων αυτών μητέρων, η ανατροφή των τριών ιεραρχών ήταν πολύ επιμελημένη. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος σπούδασαν στα μεγάλα πνευματικά κέντρα της εποχής εκείνης και στην Αθήνα που διατηρούσε ακόμα την παλιά της έγκλη και ακτινοβολία εκεί ήταν η πόλη της επιστήμης και της σοφίας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σπούδασε στην Πολυάνθρωπη τότε και ονομαστή Αντιόχεια και ήταν μαθητής του σοφιστή Λιβάνιου, ο οποίος τον θαύμαζε για τη ρητοϊκή του δεινότητα και τα άλλα πνευματικά του εφόδια και προσπαθούσε να του παρασύρει στην αρχαία θρησκεία σκοπεύοντας να τον αφήσει διάδοχό του στο έργο του. Μάτια όμως, η θεϊκή φώτισή τους και η ελληνοπρεπής μόρφωσή τους τους βοήθησαν να αναδειχτούν σε εξέχουσες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες. Ωστόσο όμως η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο στα στενά εκκλησιαστικά πλαίσια, αλλά είναι πολύπλευρη και εκτείνεται πέρα από αυτά. Με αξιοθαύμαστο ζήλο και αφοσίωση επιδίδονται στο έργο που έταξαν για τη θεραπεία των διαφόρων αναγκών της χριστιανικής κοινωνίας. Βασική επιδίωξη και των τριών ιεραρχών είναι η δημιουργία μιας χριστιανικής κοινωνίας που να αποτελείται από άτομα που θα έχουν σαν κοινό γνώρισμά τους την αγιότητα, την αγάπη και την αδερφοσύνη και να είναι μια κοινωνία προσωπικότητων. Εκεί όμως που έδωσαν μεγαλύτερη σημασία και έριξαν το περισσότερο βάρος της μέρημνάς τους ήταν η ιδρυματική περίθαλψη. Έτσι τους βλέπουμε να ιδρύουν τοχοκομεία, νοσοκομεία, βρεφοκομεία, ορφανοτροφία, γυροκομεία κλπ, τα οποία φρόντισαν να οργανωθούν και να λειτουργούν υποδειγματικά. Με τα ιδρύματα αυτά εξασφάλισαν τροφή, στέγη, ενδύματα και περίθρεψη στους φτωχούς, τους γέροντες, τους πρόσφυγες, τα ορφανά και γενικά σε όσους είχαν ανάγκη. Τα ευεργετικά αυτά μέτρα που για την εποχή εκείνη θεωρούνται πολύ ριζοσπαστικά δείχνουν την πλατιά κοινωνική τους αντίληψη. Αλλά οι τρεις ιεράρχες δεν ήταν μόνο άξιοι ποιμενάρχες
που σημείωσαν υποδειγματική θρησκευτική και κοινωνική δράση. Αλλά αναδείχθηκαν και μεγάλοι δάσκαλοι, γνήσιοι παιδαγωγοί και Έλληνες λόγοι. Και όλα αυτά γιατί είχαν ευρύτατη μόρφωση και συνδύαζαν τη χριστιανική και την ελληνική παιδεία. Τρανά δείγματα της πνευματικής τους ανωτερότητας είναι και τα βαθιστόχαστα συγγράμματά τους, τα γεμάτα ηθικά διδάγματα. Δίκαια εξάλλου χαρακτηρίζονται σαν δάσκαλοι και παιδαγωγοί, γιατί είναι γνώστες και μελετές της ψυχικής ψυχής και ασχολούνται καθαρά με παιδαγωγικά θέματα. Και όπως πολύ σωστά παρατηρεί κάποιος μελετητής του βίου και του έργου τους, θα έπρεπε να αποκαλούνται παιδαγωγοί της νεότητας, γιατί οι τρεις ιεράρχες και ένα μέρος της ζωής τους, της κοινωνικής και συγγραφικής τους δραστηριότητας, το έχουν αφιερώσει στους νέους. Σαν μεγάλοι δάσκαλοι και παιδαγωγοί, ενδιαφέρθηκαν πολύ για τα μεγάλα εκπαιδευτικά προβλήματα και ηθικά ζητήματα της εποχής τους. Δίδαξαν ότι η αληθινή παιδεία έχει σαν σκοπό να εξυψώσει τον άνθρωπο και να τον αναδείξει σε τέλεια προσωπικότητα. Ωστόσο, για την επιτυχία αυτού του σκοπού έπρεπε να υπάρχουν δάσκαλοι που να είναι οι ίδιοι προσωπικότητες. Οι τρεις ιεράρχες θεωρούσαν το έργο του δασκάλου και γενικά του εκπαιδευτικού υψηλό και τον ήθελαν πρικισμένο με πολλά προσόντα και πολλές αρετές για να αποτελεί παράδειγμα για μίμηση από τους μαθητές τους. Ο δάσκαλος, έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, πρέπει να είναι υπόδειγμα βίου και κανόνας αρετής, ενώ ο Γρηγόριος συμπληρώνει. Ή να μην διδάσκει τίποτε ή να διδάσκεις με το παράδειγμά σου. Διαφορετικά, ό,τι κτίζεις με το δεξί σου χέρι το γκρεμίζεις με το αριστερό. Και ο Χρυσόστομος, για να τονίσει τη μεγάλη σημασία που έχει το παράδειγμα του δασκάλου στην ηθική και πνευματική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, έλεγε: ο παιδαγωγός πρέπει να είναι εαυτού διδάσκαλος. Αυτό εν ολίγης ήταν το έργο των τριών ιεραρχών. Συνδύασαν τη θύρεθεν σοφία με την χριστιανική και έγιναν οι ανανεωτές αρχές ελληνικής σοφίας και του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Γι' αυτό δίκαια αναγνωρίστηκαν σαν πρωτοπόροι και θεμελιωτές ενός καινούριου πολιτισμού, του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, ολοκληρωμένου και πλούσιου περισσότερο από κάθε άλλον, του πολιτισμού που αντικρίζεται σήμερα με ευλάβεια και θαυμασμό από όλα τα πολιτισμένα έθνη. Σήμερα λοιπόν, που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τα ελληνικά γράμματα τιμούν τη μνήμη τους, ας στρέψουμε τη σκέψη μας στις αθάνατες αυτές μορφές που μας κληροδότησαν ό,τι καλύτερο και ευγενέστερο μπορούσε να δώσει το ανθρώπινο πνεύμα. Ας ακολουθήσουμε τον δρόμο που μας χάραξαν με τη ζωή τους και με το έργο τους οι τρεις μεγάλοι φωστήρες της Οικουμένης, Βασίλειος Γρηγόριος, Χρυσόστομος, και ας αντλήσουμε διδάγματα από αυτούς. Κληρικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, γονείς, μαθητές, ας σκύψουμε στη μελέτη των θείων διδαγμάτων τους και μαζί με τον Εκκλησιαστικό Ύμνοδο ας ψάλλουμε και εμείς. Δέχτε της Τριάδος τους λατρευτούς και της Οικουμένης τους πανσόφους καθηγητάς, συν Γρηγορίο, Βασίλειον τον Μέγα και τον Χρυσούν την Γλώταν Ιωάννην ανεφημίσομεν.